πρώτη γραπτή μαρτυρία για την εισαγωγή πατάτας στην Ευρώπη είναι μια απόδειξη ενός εξαγωγεία πατάτας από τα Κανάρια νησιά προς έναν έμπορο της Αμβέρσας στις 28 Νοεμβρίου του 1567. Στις 24 Νοεμβρίου του 1859 δημοσιεύεται το έργο του Δαρβίνου σχετικά με την προέλευση των ειδών που αποτελεί το θεμέλιο της εξελικτικής βιολογίας. Στις 6 Νοεμβρίου του 1962 ιδρύονται η Εθνική Δρυμή του Έρνου στην Κεφαλονιά και τη Σαμαριά στην Κρήτη. Στις 25 Νοεμβρίου του 1980 η ρήπανση στην Αθήνα εκτινάσσεται και πολλοί πολίτες σειραίνουν στα νοσοκομεία. Το σύννεφο του θανάτου, όπως το αποκαλούσε ο τύπος της εποχής, είχε κατακλείσει την πρωτεύουσα. Το ημερολόγιο έγραφε 8 Νοεμβρίου του 1985, όταν ξεκίνησε η μνημειώδη σειρά Φρουτοπία της ελληνικής τηλεόρασης. Η σειρά έχει να κάνει με την επανάσταση των φρούτων και των λαχανικών ενάντια στους μανάβηδες. Γνωστοί πρωταγωνιστές ήταν ο Εμίλιος το Μήλο, ο Θάνος το Κολοκυθάκι, η Μαρουλίτα το Μαρούλι και άλλοι. Στις 13 Νοεμβρίου του 2002, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, έσπασε μια δεξαμενή πετρελαίου του ελληνικού τάνκερ Prestige, αλλά οι γαλλικές, ισπανικές και πορτογαλικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν να επιτρέψουν στο πλοίο να λιμενήσει. Τελικά το πλοίο βυθίστηκε στις 19 Νοεμβρίου, προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή. Στις 8 Νοεμβρίου του 2006 ιδρύεται το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης. Έχει έκταση 83.100 εκτάρια, φιλοξενεί περισσότερα από 1.400 είδη χλωρίδας, ενώ αποτελεί σημαντικό ενδιέτημα για την ορθοπανίδα, φιλοξενώντας πάνω από 300 είδη, εκ των οποίων τα 70 είναι προστατευόμενα.